Ένα χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του προξενείου του Βιετνάμ στη Θεσσαλονίκη, 12μελής επιτροπή από το Βιετνάμ επισκέφθηκε την έδρα του προξενείου στην πλατεία Αριστοτέλους. Το Βιετνάμ είναι μια μεγάλη χώρα, είναι η 14η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο. 60% είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 30 ετών. Έχετε με πάρα πολύ μεγάλη φόρα, οικονομικά εννοώ και με εκπαίδευση. Πρωτεύει σε πάρα πολλές επιδόσεις και είναι μια αναδυόμενη τίγρης. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλικοί και για αυτούς τους λόγους και κάποιους άλλους έχουμε μια συνεργασία, όντας εγώ την τιμή να είμαι ο επίτιμος πρόξενος του Βιετνάμ, και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την σχέση, την οικονομική και την εκπαιδευτική μεταξύ των δύο χωρών με κάθε τρόπο. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη που γίνεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του Βιετνάμ. Νομίζω είναι άλλο ένα στοιχείο που δείχνει τη σημαντικότητα που αποκτά η Θεσσαλονίκη στο διεθνές πεδίο. Υπάρχει κάτι που μας συνδέει, ο Χο Τσι Μινχ, που πέρασε από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στην Έδεσα την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μακεδονικού Μετόπου. Και νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που και εμάς μας ενδιαφέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη να το αναδείξουμε για να αναπτύξουμε τη φιλία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή, κυρίως εκπαιδευτικό επίπεδο, με τα πανεπιστήμια μας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βιετνάμ. Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βιετνάμ έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, χάρη στη διεύρυνση του συμβατικού πλαίσιου συνεργασίας, την ανταλλαγή επισκέψεων υψηλού επίπεδου, καθώς και την ικανοποιητική συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων.